δικαιωμάτων. Κύριος Φουντούλης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά τη συζήτηση προόδου για την Τουρκία, που όπως αποδείχτηκε δεν έχει κάνει καμία πρόοδο, σήμερα συζητάμε για νομικές πτυχές, δημοκρατικό έλεγχο και την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μα αυτά θα έπρεπε να τα είχατε κάνει πριν έρθετε σε συμφωνία. Για ποια συμφωνία μιλάμε όταν η Τουρκία δέχεται 5-10 Σύρους πρόσφυγες, επαναπροωθούμενος από την Ελλάδα, και στέλνει εκατοντάδες καθημερινά προς τα ελληνικά νησιά σε συνεργασία με τους δουλέμπορους? Για ποια δημοκρατία και ποιον έλεγχο μιλάτε όταν ο πρόεδρος τουρκικής εθνοσυνέλευσης ζητά την αναθεώρηση του συντάγματος και η Τουρκία να γίνει θεοκρατικό κράτος, δηλαδή κατά τα πρότυπα του Ισλαμικού Χαλιφάτου? Είναι προσωπικές του απόψεις, είπε ο Ερντογάν. Αλλά διαψεύδεται ο ίδιος ο Ερντογάν όταν διώκονται στην Τουρκία όλοι όσοι έχουν διαφορετική άποψη. Η Τουρκία δεν πρόκειται να εφαρμόσει τίποτα από τα συμφωνηθέντα. Απλά εκβιάζει, όπως με τη χορήγηση βίζας, εκμεταλλευόμενο το μεταναστευτικό. Συνεχίζει να αμφισβητεί και να μην σέβεται το διεθνές δίκαιο, απειλώντας την Ελλάδα με κάζιους μπέλι, παραβιάζοντας καθημερινά τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, ακόμα και την ώρα που ευρίσκεται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος σε επίσκεψη των ακριτικών μονάδων του ελληνικού στρατού μας για τις καθιερωμένες ευχές για το Ορθόδοξο Πάσχα. Όσο και να προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι και να ξενοαίζετε την κατάσταση, η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει και να εφαρμόσει συμφωνία. Πολύ απλά, γιατί δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ.